Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Δήμαρχο Θέρμης, τον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά. Σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι έγινε με το θέμα της δημιουργίας του χώρου της φιλοξενίας των προσφύγων και μεταναστών. Ακούσαμε ότι έπεσε στο τραπέζι από το Δήμο Θεσσαλονίκης ο Δήμος Θέρμης, η περιοχή της Θέρμης. Ναι, έτσι είναι. Όπως το ακούσατε εσείς, το ακούσαμε και εμείς. Ο Δήμαρχος του Κεντρικού Δήμου έκανε πρόταση για δύο θέσεις δημιουργίας χώρων προσωρινής συγκέντρωσης. Μία εδώ πριν του Καλοχώρη, στο γήπεδο του Θερμαϊκού, και επειδή συμπίπτει Θέρμη και Θερμαϊκός η ομάδα και γήπεδο Θερμαϊκού, πολλοί νόμισαν ότι είναι και οι δύο οι θέσεις του Δήμου Θέρμης, αλλά είναι η μία θέση. Αντί λοιπόν και οι άλλοι σταλουτράτες Θέρμης. Αντί λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης εδώ και χρόνια ή να αξιοποιήσει τα λουτρά της Θέρμης που είναι ένας πλούτος για την περιοχή και μπορεί να δημιουργήσει και προστιθέμενη αξία και να αναβαθμίσει την περιοχή. Αντί λοιπόν να τα αξιοποιήσει ή να τα αποδώσει στον τοπικό Δήμο, του Δήμου της Θέρμης, ο οποίος τα ζήτησε και με ανταλλαγή για να τα αξιοποιήσει ο Δήμος Θέρμης. Αντί να κάνει αυτό, έκανε πρόταση να κάνουμε χώρο συγκέντρωσης προσφύγων. Και για να μην παρεξηγηθούμε, οι χώροι είναι εθνική υποχρέωση και πρέπει να γίνουν. Είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε υποχρεώσεις, έχουν υπογραφεί από την ελληνική πολιτεία, την ελληνική κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, γιατί η διοίκηση της χώρας έχει συνέχεια και η επόμενη κυβέρνηση θα δεσμεύεται από τις υπογραφές του προηγούμενου. Έτσι ακριβώς. Έτσι, αυτά πρέπει να γίνουν. Και είναι και θέμα ανθρωπιστικό. Όμως θα πρέπει να δούμε τους κατάλληλους χώρους και βέβαια θέλω να σας πω ότι δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης έχει επισκεφτεί ποτέ το χώρο των λουτρών. Αν γνωρίζει. Λέτε να μην το έχει επισκεφτεί, δικός του είναι. Στο Δήμο ανήκει. Εγώ δεν ξέρω γιατί εμείς περνάμε κάθε μέρα και βλέπουμε το χάλι που υπάρχει και η εγκατάλειψη που υπάρχει στον χώρο και πραγματικά μας στεναχωρεί αυτή η κατάσταση. Μέσα στον χώρο λειτουργεί ο παιδικός σταθμός, έχει παιδάκια δηλαδή. Καταρχάς το μεγάλο κομμάτι, τα 400 στρέμματα που είναι από την πάνω μεριά, είναι πευκόφυτος. Πάνω από τον δρόμο. Είναι πευκόφυτος. Η απόσταση του ενός πεύκου από το άλλο είναι πολύ κοντινή. Δεν μπορείς να φτιάξεις τίποτε, ούτε καν τα μικρά προκάτ μπορείς να τοποθετήσεις αν δεν κόψεις δέντρα. Το κάτω κομμάτι όπου ήταν και οι χώροι, οι δυο χαβούζες όπως τις λέγαμε, τα λουτρά δηλαδή, αυτά καθ' αυτά οι δεξαμενές. Οι δεξαμενές, έχει πολύ λίγο χώρο και σε επαφή με το χώρο λειτουργεί το δημοτικό σχολείο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Νέας Δραδεστού που έχει περίπου 200 παιδιά. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζει αυτά ο κύριος Μπουτάρης. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ήταν πολύ άστοχη. Ενδεικτικό τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν κάποιοι το θέμα αυτό. Ήταν πολύ άστοχη η πρότασή του και ανεφάρμοστη. Και καμιά κοινωνία, βέβαια, δεν πρόκειται να ανοιχθεί κάτι τέτοιο. Και πολύ περισσότερο εγώ που εκπροσωπώ την κοινωνία. Και όχι για λόγους που έχουν να κάνουν με αυτό που η κοινή ρίση λέει μακριά από μένα και φτιάξε τα αλλού γιατί πρέπει να γίνουν. Λίγο μακριά όχι, από μας. Και για να το αποδείξω αυτό, θα αναφέρω και στην εκπομπή σας ότι εγώ προσωπικά, αλλά και οι αντιδήμαρχοί μου, έχουν συζητήσει με τον κύριο Μουζάλα. Είχα προτείνει εδώ και τρεις μήνες περίπου έναν χώρο στο 561, ο οποίος σε έναν σχεδιασμό με διασπορά 5-6 τέτοιων υποδομών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, είναι του στρατού, έχει ο Δήμος ένα κομμάτι μέσα στο στρατόπεδο, το οποίο δεν το έχει διεκδικήσει γιατί δεν το χρειάζεται τώρα. Θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσουν αυτό. Ήρθε ο κ. Μουζάλας εκεί, είδε το χώρο, έκανε συζήτηση. Για ποια περιοχή μιλάτε? Στη δικιά μας περιοχή. Ναι, πού, σε ποιο σημείο? Θέρμη, δίπλα στη Θέρμη, ανάμεσα στη Θέρμη και Ρεδεστό. Και βέβαια, ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τότε. Α, το έχει δει ο κύριος Μουζάλας? Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε από αυτούς που στα πλαίσια ενός σχεδιασμού με μια διασπορά
τέτοιων εγκαταστάσεων στον ομό, 5-6 δηλαδή, για να μην επιβαρυνθεί κανένας τόπος. Γιατί καλύτερα πολύ και μικρότεροι έτσι, παρά έτσι, λιγότεροι σε αριθμό. Έτσι, αλλά γιατί δεν μπορείς να το διαχειριστείς και εύκολα. Είναι δύσκολο θέμα. Είναι αυτό επικίνδυνο. Το να δημιουργήσεις ένα ολόκληρο χωριό 4 ή 5.000 προσφύγων και να το διαχειριστείς είναι αρκετά δύσκολη υπόθεση. Χρειάζεται σοβαρές υποδομές και επίσης χρειάζεται υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό, πολύ ισχυρή υποστήριξη. Και βέβαια χρειάζεται και φύλαξη η περιοχή, μη συμβεί τίποτα, αν και κατά κανόνα οι πρόσφυγες δεν δημιουργούν ζητήματα που να έχουν να κάνουν με παρεμβατικές συμπεριφορές. Οι άνθρωποι είναι ταλαιπωρημένοι, έχουν υποφέρει πολύ μέχρι να έρθουν εδώ και δεν έχουν και κανένα σκοπό να μείνουν εδώ. Έτσι, θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη χώρα μας ως ένα ενδιάμεσο χώρο προσωρινό για να μεταπηδήσουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως στη Γερμανία και τις Βόρειες. Εσείς προτείνατε ένα χώρο τον οποίο το θεωρείτε κατάλληλο. Δεν έχετε κάποιο νεότερο για την πρότασή σας αυτή. Εγώ γνωρίζω ότι διαφωνεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τον συγκεκριμένο χώρο. Γιατί έχει κάποιες εγκαταστάσεις εκεί. Δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ούτε μπορώ να εξετάσω τις αιτιάσεις της άρνησης απόρριψης. Αλλά θέλω να καταδείξω όχι μόνο τον ενδιαφέρον, αλλά και την ευθύνη με την οποία ο Δήμος Θέρμης προσέγγισε από την αρχή, μάλιστα, όχι τώρα που δημιουργήθηκε το θέμα και είναι τόσο πιεστικό και μας πιέζουν με έξοδο από την Σέγγεν και πρέπει μέχρι τις 18 του μηνός να φτιάξουμε ό,τι φτιάξουμε, εν πάση περιπτώσει, για να δείξουμε ότι κάτι φτιάξαμε. Αυτό λιγάκι να το γενικεύσουμε. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση με τα στραβά της και με τα ελλείμματά της είναι ένας αξιόπιστος μηχανισμός στην χώρα. Δηλαδή είναι πολύ πιο αξιόπιστος πολλές φορές ως αποτελεσματικός μηχανισμός, ως πρακτική δύναμη έτσι, από το ελληνικό κράτος σε κάποιες εκφάνσεις του. Δεν θα έπρεπε, μόλις είχε προκύψει αυτό το θέμα, να γίνει μια συζήτηση, μια σύσκεψη και να καλέσει η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, το ελληνικό κράτος, η κυβέρνηση, εσάς τους δημάρχους και να σας βάλει, να σας κάνει κοινωνούς του προβλήματος, ούτως ώστε να ακούσει και τις δικές σας προτάσεις. Να σας πω και επειδή είπα αρκετά αρνητικά για το Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, να πω και το θετικό ότι ο ίδιος Δήμαρχος προκάλεσε δύο συναντήσεις, τις οποίες ήμουνα, την Τρίτη δεν μπόρεσα να πάω, ήμουνα στην Αθήνα, με στόχο να ενημερωθούμε αλλά χωρίς κανέναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης και αυτό είναι το αρνητικό, δηλαδή πρωτοβουλίες από μόνοι μας. Και συζητήσαμε και εκεί όλοι οι δήμαρχοι έκαναν προτάσεις για χώρους στους δήμους τους και από ό,τι είχαμε τρίσει τότε οι προτάσεις ήταν πάνω από 10. Έτσι. Άρα υπήρχε από τη δικιά σας την πλευρά. Υπήρχε από την πλευρά μια πρωτοβουλία. Από τον κόσμο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απλώς γιατί σε μια τέτοια συζήτηση όπως ξέρετε μπαίνουν και μια σειρά από ζητήματα και ερωτηματικά. Πώς θα γίνουν αυτές οι καταστάσεις, πώς θα εξυπηρετηθούν, με τι ανθρώπινο δυναμικό, πόσες ελευθερίες θα έχουν και τι ελευθερία θα έχουν αυτοί που θα είναι μέσα. Θα είναι κλειστός ο χώρος ή ανοιχτός. Όλα αυτά τα ερωτηματικά μπορεί να τα απαντήσει μόνο η κυβέρνηση. Κανένας άλλος για να πάρει και δεν την ευθύνη. Δεν τα έχει απαντήσει μέχρι τώρα. Δεν έχει γίνει καμιά τέτοια συζήτηση σε επίπεδο αυτοδιοίκησης με την παρουσία της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Έτσι, κατά μόνας εγώ έχω συζητήσει και με τον Υπουργό, ο οποίος προς τιμήν του ήρθε και επί τόπου και είδε όλη την περιοχή. Στα Λουτρά βέβαια δεν πήγε, γιατί δεν υπήρχε τέτοια πρόταση και ούτε θα μπορούσε να υπάρχει από τον τοπικό Δήμο μια τέτοια πρόταση. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές όλα όσα έχουν συμβεί. Το πρόβλημα υπάρχει. Ναι, αλλά η εικόνα αυτή ότι πάμε εμείς στην θα ξανασυγκεντρωθούμε, να ξέρετε, θα ξανασυγκεντρωθούμε ως αυτοδιοίκηση και μάλιστα και σήμερα το βράδυ έχουμε μια συνάντηση να συζητήσουμε στην ΠΕΔ με πρωτοβουλία του Λάζαρου του Κυρίζουγλου, του Προέδρου της ΠΕΔ. Θα κάνουμε μια συζήτηση. Δεν νομίζω όμως ότι χωρίς την παρουσία κυβερνητικών στελεχών υπεύθυνων εκπροσώπων της κυβέρνησης για να παρθούν δεσμεύσεις μπορεί η αυτοδιοίκηση και επειδή και η περίοδος αυτή γενικά στη χώρα
είναι, θα έλεγα, λίγο εκρηκτική, με πολλές κοινωνικές ομάδες να είναι στους δρόμους με τα διάφορα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει και το ασφαλιστικό και το αγροτικό και το φορολογικό, αλλά και άλλα ζητήματα αυτής της εποχής, τη άδειες της τηλεοράσης προκαλούν όλα μία ένταση γενικότερη, όλα τα και μέτωπα. Οι πολίτες όλοι είναι με το χέρι στο θικάρι που λέμε, έτοιμοι να εκραγούν και να εναντιωθούν ακόμη και σε μια πρόταση που έχει τα στοιχεία της λογικής και της εξασφάλισης των τοπικών μας, της ασφάλειας των τοπικών μας κοινωνιών. Για να υπάρχει όμως και η σύμφωνη γνώμη και των πολιτών, αλλά να υπάρχει και ένα κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας, θα έπρεπε καταρχάς να υπάρχει μια επαφή με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Καλώς ή κακώς, εσείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης είστε οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και πώς μπορεί να περάσει ένα θέμα προς την τοπική κοινωνία από τη μία, αλλά και πώς μπορεί να μια πρόταση να είναι αποτελεσματική. Αλλά εμείς εδώ τι ζούμε? Ξεκινήσαμε, θυμάστε την ιστορία με τη Σύνδο. Με ένα κομμάτι το οποίο ανήκε στο Δήμο Χαλκιδόνας, αλλά ήταν μέσα στο Δήμο Ρεοκάστρου. Μετά εγκαταλείψαμε αυτό το κομμάτι και πήγαμε στη Σύνδο. Μετά εγκαταλείψαμε τη Σύνδο και πήγαμε στα Διαβατά. Μετά εγκαταλείψαμε στα Διαβατά και πήγαμε στο παλιό γήπεδο του Θερμαϊκού. Μετά έγινε η πρόταση για τα λουτρά της Θέρμης. Και σήμερα ακούμε ότι υπάρχει μία πρόταση από την Εργοσέ να δώσει η Εργοσέ, ο ΣΕ δηλαδή, ουσιαστικά ένα οικόπεδο 42 στρεμμάτων, στην περιοχή στο Δήμο Εχεδόρου, εκεί στην περιοχή του Καλοχωρίου. Αυτά δείχνουν ότι πολλά πράγματα μάλλον έχουν προωθηθεί στο γόνατο, έτσι δεν είναι? Και η δική μου άποψη αυτή είναι ότι δεν υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός, γιατί το πρόβλημα είναι εκρηκτικό και η εξέλιξή του μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη. Άρα η ελληνική πολιτεία, εφόσον έχει αναλάβει και τη δέσμευση, θα πρέπει να σχεδιάσει και με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και αφού δώσει τα εχέγγυα για τη λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων και της ασφάλειας των πολιτών που εκπροσωπούμε, και εμείς θα πρέπει με ευθύνη απέναντι στις υποχρεώσεις της πολιτείας να λειτουργήσουμε και να εξεύρουμε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους για να υπάρχει μια μεγάλη διασπορά. Κατά την άποψή σας, γιατί δεν υπάρχει αυτή η στενή συνεργασία? Γιατί δηλαδή κάποιος, ο κύριος Μουζάλας για παράδειγμα, έτσι, ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, ο οποίος προέρχεται από το χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και ο οποίος καταβάλει μια προσπάθεια μεγάλη, γιατί γνωρίζει το θέμα. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν είχε γίνει καμία κίνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Έτσι. Ο κύριος Μουζάλας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος το ξέρει το θέμα και θέλει να παρουσιάσει μια δουλειά. Πρέπει, είναι δεσμευμένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ολοκληρώσει μια δουλειά. Ο κύριος Καμένος είναι ένας υπουργός της κυβέρνησης και μάλιστα αρχηγός του κόμματος που στηρίζει την κυβέρνηση και θέλει και αυτός, προφανώς, το κίνητρό του είναι να τελειώνει μια δουλειά. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν επιλέγεται από τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά η ασφαλέστερη οδός για να τελειώσει αυτή η δουλειά? Και η ασφαλέστερη οδός πάντοτε περνάει μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι εκτίμηση κάνετε? Τώρα γιατί ρωτάτε εμένα για την κυβερνητική κάποια λειτουργία? Κάποια εκτίμηση θα έχετε. Την κυβερνητική λειτουργία. Εσείς συνομιλείτε με τους ανθρώπους. Θεωρώ ότι δεν είναι το μόνο ζήτημα για το οποίο υπάρχει διαφωνία μεταξύ των Υπουργείων και των λύσεων που προτείνονται. Θεωρώ ότι είναι ζήτημα συντονισμού της κυβέρνησης και μιας κεντρικής κατεύθυνσης στην οποία όλοι θα στοιχηθούν για να την υλοποιήσουν. Θέλω δε να σας τονίσω, αυτό ως συμπέρασμα προκύπτει και από τη συνεδριάση που κάναμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου τοποθετηθήκαμε όλοι και εκεί υπήρχαν και ήταν προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι, ένας εκπρόσωπος του στρατού, ένας στρατηγός από το Τρίτο Σώμα νομίζω, ήταν ο οποίος ούτε λίγο το πολύ και όχι μόνο με εξέπληξε, αλλά αντέδρασα πολύ αρνητικά. Διατύπωσε την άποψη ότι η περιουσία του στρατού αξιοποιείται από το στρατό και διατίθεται εφόσον ο στρατός έχει συμφέρον, και του είπα, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείται ο στρατός έχει συμφέρον, αν εννοείται οικονομικό συμφέρον ή άλλο είδος συμφέροντα. Η κυβέρνηση είναι μία και όλοι οι υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να στοιχηθούν γύρω από μια κεντρική πολιτική και να εφαρμόσουν, να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα, ο καθένας σε ό,τι του το αναλογεί,
Έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ο κυβερνητικός. Είμαστε δεσμευμένοι στο εξωτερικό, άλλωστε. Έτσι, γιατί η χώρα έχει υπογράψει. Και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, και πολλοί θερμοκέφαλοι που ξεσηκώνονται, θαρρείς και αν αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει άλλη κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση θα απαλλαγεί των υποχρεώσεων της προηγούμενης. Η χώρα είναι δεσμευμένη και η οποιαδήποτε κυβέρνηση θα αναγκαστεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Αυτό που εν κατακρίδη θέλω να ξανατονίσω είναι ακόμη και τώρα, προφανώς δεν υπάρχει χρόνος για να γίνει άμεσα ένα σχεδιασμός, όμως επειδή προφανώς θα πρέπει να υλοποιηθεί ένα, στα αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση να έρθει σε επαφή με την αυτοδιοίκηση, θα προταθούν χώροι ώστε να υπάρχει μία διασπορά, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί μονομερώς καμία περιοχή και να λύσει η χώρα το πρόβλημά της, αφού και η κυβέρνηση δώσει τα εχέγγυα εκείνα για την ομαλή λειτουργία αυτών των μονάδων, αλλά και για την ασφάλεια των πολιτών. Ερώτηση από τηλεθεατή. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε τους δημότες σας ότι αν υπάρχει η λειτουργία ενός χώρου, αυτό θα είναι 100% ασφαλές για τους περίοικους? Αφού αυτό ακριβώς είπα τώρα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει τα εχέγγυα. Άρα, και μία παράμετρος που ανέφερα ήταν η ασφάλεια των πολιτών. Κάτω από προϋποθέσεις ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται αυτούς τους χώρους. Σαφώς, γιατί κανένας πολίτης ούτε στην αυτοδιοίκηση έχει εμπιστοσύνη, για να λέμε την αλήθεια. Περισσότερο όμως έχει την εμπιστοσύνη στην αυτοδιοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο στο κεντρικό κράτος. Άρα και δείγματα γραφής πρέπει να έχουμε και εχέγγυα να δοθούν και ασφαλιστικές δικλείδες να υπάρξουν, ούτως ώστε αν κάτι δεν πάει καλά, τότε να υπάρχει η δυνατότητα, νομίμου θα έλεγα, και ηθικά και νομικά πισωγυρίσματος σε όλη τη διαδικασία. Έτσι. Θα συνεννούσατε στη δημιουργία ενός τέτοιου χώρου εντός κατοικημένων περιοχών? Εγώ λέω όχι. Δεν χρειάζεται. Έχουμε πάρα πολλούς χώρους που είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές, που απέχουν δηλαδή από κατοικημένες περιοχές, για να τους χρησιμοποιήσουμε για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, και δεν χρειάζεται οι εγκαταστάσεις αυτές να γετνιάζουν με κατοικημένες περιοχές. Έχουμε αρκετούς χώρους και σε όλους τους δήμους υπάρχουν τέτοιοι χώροι. Και επίσης θα ήθελα να πω, χωρίς ποτέ να κρίνω συναδέλφους για τις τοποθετήσεις που κάνουν, όλοι οι συνάδελφοι έχουν την αγωνία για τον τόπο τους και το πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, αλλά να μην θεωρούν κάποιοι συνάδελφοι ότι η Ανατολική Θεσσαλονίκη δεν έχει προβλήματα. Ό,τι κακό υπάρχει πηγαίνει προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ό,τι κακό υπάρχει πάει προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έτσι, και βιομηχανικές περιοχές έχουμε, βιοτεχνικές περιοχές εγκαταλειμμένες με κουφάρια πλέον. Ένα στα δέκα λειτουργεί από τα. Και τη χωματερή είχατε πολλά χρόνια. Οι ταγαράδες ήταν στο Δήμο Θέρμης και δεν πρέπει κανένας να το ξεχνάει αυτό. Εξυπηρέτησε επί 31 χρόνια όλο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Με μία διαχείριση η οποία δεν μας τιμάει, χωματερή ήταν, δεν ήταν καν χιτά. Τώρα πάμε να αλλάξουμε τους χιτά, να αναβαθμίσουμε την διαχείριση των σκουπιδιών έτσι περαιτέρω, βέβαια επειδή μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από μόνοι μας. Θα μην θεωρούμαστε ότι είμαστε και πολύ προοδευτικοί ως χώρα και παίρνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας, του περιβάλλοντος και των παιδιών μας. Μας τα επιβάλλουν και αυτά. Μας τα επιβάλλουν πράγματα τα οποία έπρεπε να τα κάνουμε από μόνοι μας. Αυτό είναι. Έτσι. Δυστυχώς. Είπατε προηγουμένως ότι να μην νομίζουν κάποιοι ότι άμα πέσει η κυβέρνηση θα έρθει μια άλλη η οποία δεν θα έχει αυτές τις δεσμεύσεις. Ναι. Πιστεύετε ότι όλη αυτή η ένταση στην οποία αναφερθήκατε και με τους αγρότες και με το προσφυγικό και με το ασφαλιστικό κτλ. Μπορεί να παράξει κάποιο πολιτικό γεγονός, να επιφέρει κάποιες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο? Είναι πολύ πιθανόν, γιατί υπάρχει μια τεράστια αντίδραση. Όμως η απροθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης να κυβερνήσουν αυτή την περίοδο
νομίζω ότι είναι ένα βασικό συστατικό το οποίο μάλλον θα οδηγήσει στο να συνεχίσει η κυβέρνηση να κυβερνά τον τόπο και να περάσει και όλα όσα έχει δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συμφωνία που έγινε. Να βγάλει το φίδι από την τρύπα, δηλαδή. Έτσι, έτσι. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εδώ κάποιος άλλος φίλος ρωτά, αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος προηγουμένως, στο χώρο στον οποίο υπέδειξε ο Δήμος Θέρμης για την λειτουργία. Αν δεν προλάβατε, δεν αντιληφθήκατε, το είπε αναλυτικά ο κ. Δήμαρχος, αγαπητέ φίλε. Κ. Δήμαρχε, στο Δήμο σας πώς θα πάτε, τι γίνεται με τα πάγια προβλήματά σας, με τη χρηματοδότηση, εξακολουθείτε να είστε μείον 60% στη χρηματοδότηση από τους κεντρικούς πόρους. Και παραπάνω είμαστε, και παραπάνω. Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Το σύνολο τώρα, εντάξει. Είναι περίπου εκεί. Ευτυχώς πήραμε τα χρήματα της προηγούμενης χρονιάς, τα αυτονόητα δηλαδή, αυτά που μας είχαν παρακρατήσει όλη τη χρονιά, σχεδόν τα πήραμε, μια μικρή μείωση είχαμε σε αυτό. Όμως, επειδή είμαι και αντιπρόεδρος στην Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, θέλω να τονίσω και να μάθουν και οι τηλεθεατές σας ότι η αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε πάρα πολύ δεινή θέση. Ήδη δύο δήμοι έχουν κηρύξει πτώχευση, ένας τρίτος ετοιμάζεται, με διάταγμα δηλαδή, μπαίνουν σε ειδικό καθεστώς, ξέρετε τι σημαίνει ειδικό καθεστώς, 50% αύξηση τελών και οι δήμαρχοι είναι πλέον διαχειριστές, δεν μπορούν να πάρουν καμιά πολιτική και πρωτοβουλία. Και οι δημότες την πληρώνουν. Και πληρώνουν οι δημότες, ναι. Επίσης θέλω να σας πω ότι στα πρώτη θύρα της κατάρρευσης βρίσκονται πάρα πολλοί δήμοι ακόμη. Πολλοί δήμοι έχουν πλασματικούς προϋπολογισμούς και πολλοί δήμοι δεν έχουν προϋπολογισμούς. Δεν μπορούν να συντάξουν προϋπολογισμούς. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη θεωρώ όχι του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη συγκυβέρνηση, επειδή από τότε άρχισαν να διαφαίνονται τα ζητήματα της αδυναμίας κατάρτισης προϋπολογισμών για πολλούς δήμους, είχε αποφασίσει και πέρασε ένα νόμο όπου θα κρατούσε το 4% επιπλέον από αυτά που είχαν παρακρατηθεί από τους ΚΑΠ, για να γίνει ένα ταμείο. Σε αυτόν τον νόμο ένα ταμείο το οποίο τι θα έκανε? Για να βοηθήσει τους προβληματικούς, προβληματικούς δήμους. Για να μην πληρώνουν οι δημότες. Ναι, για να μην πληρώνουν οι δημότες, γιατί οι δήμοι, αφού ήταν χρήματα του Δήμου, οι δήμοι θα το πλήρωναν. Ούτως ή άλλως, άρα οι δημότες. Δεν υπάρχει το ταμείο του Δήμου ή ταμείο των δημοτών. Δεν έχει το ταμείο του Δήμου, αναζητάς άλλους πόρους. Από πού θα τους βρεις τους πόρους? Από τους δημότες θα τους βρεις τους πόρους. Λοιπόν, και είχε μια διάταξη ότι αν χρειαστεί θα βάλει το Υπουργείο Οικονομικών άλλα τόσα χρήματα. Αυτό η αντιπολίτευση τότε του ΣΥΡΙΖΑ μας έχει υποσχεθεί ότι θα καταργηθεί και θα δούμε με ποιον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Δεν καταργήθηκε. Αυτά τα χρήματα μαζεύτηκαν, είναι 52 εκατομμύρια για την προηγούμενη χρονιά. Και την Παρασκευή είμαστε κάτω, κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, να συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου με ποιο τρόπο αυτά τα χρήματα θα διοχετευθούν στους προβληματικούς δήμους. Μόνο τα δικά μας χρήματα, στα πλαίσια της αλληλεγγύης που δίνουμε στους προβληματικούς δήμους, χωρίς το κεντρικό κράτος να βάλει ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα. Και βέβαια και αυτά τα 52 εκατομμύρια που παρακρατήθηκαν από εμάς, ακόμη δεν έχουν αποδοθεί και θα πάμε να συζητήσουμε με ποιον τρόπο θα αποδοθούν. Καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το οικονομικό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά οι δήμοι μας είναι ορθοί, διατηρούν το ακέραιο όλες τις κοινωνικές τους δομές και έχουν αυξήσει και την κοινωνική τους παρέμβαση, γιατί αυτό είναι η προτεραιότητά τους αυτή την περίοδο. Και είπε βέβαιος ότι αν δίνονταν και άλλες αρμοδιότητες στο κομμάτι αυτό της κοινωνικής παρέμβασης, και τις πολύ καλύτερα από όλους. Θα το έκανε με τα λιγότερα λεφτά και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Διορθώνω λιγάκι για την ερώτηση που τέθηκε προηγουμένως. Η σωστή διατύπωση είναι η εξής. Είπε ο κύριος Μπουτάρης ότι ο κύριος Παπαδόπουλος δεν μας υπέδειξε κάποιον άλλο χώρο. Άρα σήμερα γιατί διαμαρτύρεται? Εσείς κύριε Παπαδόπουλε, του υποδείξατε χώρους τότε? Ρωτάει κάποιος φίλος του τηλεθεατής.
Εάν το είπε αυτό ο κύριος Μπουτάρης, δεν λέει την αλήθεια. Ενημερώθηκαν δημόσια όλοι οι δήμαρχοι που ήταν εκεί, καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ότι έχει υποδειχτεί χώρος στον ίδιο τον υπουργό. Ο ίδιος υπουργός τον επισκέφτηκε τον χώρο, κάτι τον ξέρει, το οποίο... και είναι ζήτημα εσωτερικό της κυβέρνησης εάν θα το αποδειχτεί ή όχι. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε, γιατί είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ. Έχουν αγωνία μεγάλη οι πολίτες και πολλοί με παίρνουν τηλέφωνα, ειδικά για τον χώρο των Λουτρών. Και ξέρετε, είναι κακό, ενώ έχουμε ένα πρόβλημα μπροστά μας και προσπαθούμε να το λύσουμε, να δημιουργούμε με τις δικές μας ενέργειες ζητήματα από το μηδέν και να αναβιώνουμε και ό,τι ξενοφοβικό ό,τι πιο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Σαν πολιτική άποψη, ναι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Θέρμης, τον κύριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά. Αύριο, πρώτα ο Θεός, 5 η ώρα, μέχρι τις 7 θα δούμε τα θέματα τα οποία θα έχουν σκάσει, όπως λέμε στη δημοσιογραφική αργό, μέχρι αύριο, μέχρι εκείνη την ώρα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Γεια σας.